αναστήσει. Με μια ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, έλεγα, στον αγωνιστικό χώρο, από το ξεκίνημα έπιασε από το λαιμό τον αντίπαλό του, έδειξε ότι δεν σκέφτεται τίποτα άλλο εξωτερική νίκη. Και η αλήθεια είναι ότι έπαιξε ένα ουσιαστικό ποδόσφαιρο, γεμάτο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι είχε 20 τελικές, εκ των οποίων οι 13 ήταν στην εστία. Και περίπου κοντά στο 70% κατοχή της μπάλας. Καμία ευκαιρία για το Λεβαδιακό, κάποια μακρινά σουτ. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, νομίζω, στο παιχνίδι, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι ο Παναθηναϊκός εφέτος έχει πολλές λύσεις. Να δούμε τι εντάξει, εδώ είναι το 1-0, μπήκε πολύ νωρίς ο Φίλιπ δυναμικά με το Λετέσμα, δεύτερο γκολ του Λετέσμα. Το πρώτο στην Ευρώπη πάλι από 11 μέτρα. Ο Μπέκ κέρδισε το πέναντι και μόλις το 8 ο Παναθηναϊκός από το μαχαίρι το πέναντι το κέρδισε ο Σουηδός, μπήκε μπροστά στο σκορ. Διευόριζε με κάθε τρόπο ο Παναθηναϊκός την αντίπαλη άμυνα. Εδώ για τα δεδομένα του Μπέκ είχε μια τεράστια ευκαιρία. Για να σκοράρει ο Μπακάσο, πολύ εργαλείο, έχει παίξει αριστερά, έχει παίξει full back, τον είδαμε να βοηθάει πάρα πολύ. Και εδώ θα έρθει το δεύτερο γκολ από τη συνεργασία του Χουλτ με τον Ζέκα, όχι με το καλό του πόδι, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, αλλά κοιτάξτε, πάσα στο δεύτερο δοκάρι, πάρε βάλε του Μπερκιασίς για τον Μπακάσο που επίσης έχει κάνει καλό γκολ του Παναθηναϊκού, έχει σκοράρει στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός κάπου και σου δίνει την εντύπωση ότι δεν πρέπει να γυρνήσει, ότι το μάτς έχει τελειώσει πάρα πολύ νωρίς, μόλις στο 37 λεπτό. Το κρεσέντο το επιθετικό συνεχίστηκε με κάθε τρόπο. Ο Μέσο, ίσως ο καλύτερο του παιχνίδι, με την πράσινη φανέλα, επέμεινε ο Υπάρμπου με την εκρηκτικότητα από το Διέπη, σούταρε, αστόχησε. Ο Υπάρμπου δεν βρήκε δίκτυα, αλλά προσέφερε πάρα πολύ και στις αλληλοκαλύψεις και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Και εδώ άφησα και αυτή τη φάση να δείτε τον Υπάρμπου πόσο αέρα κινείται. Δεν μπόρεσε να νικήσει τον κόκκιμπερ των γηπεδούχων που πραγματικά ο Ολλανδός κύπερ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Και ο Λεντέσμα, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού δοκίμαζαν τα πόδια τους με κάθε τρόπο για να σκοράρουν. Ο Ναμάσκο όμως ήταν σε εξαιρετική μέρα. Εδώ άφησα όλη τη φάση για να δείτε πόσο ωραία συνεργάζονται ο Λουτ με τον Μπερκ. Ακόμα και ο Υπάρμπου που έκανε την κίνηση σαν δεύτερος επιθετικός, προτίμησε ο Φιλανδός που ήταν εξαιρετικός πραγματικά να δει τον Μάρκους Μπερκ. Τα έκανε όλο ο Μπερκ εκτός από να σκοράρει. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και εδώ ήρθε και το 3-0 με τον Σεβαλέτο που είχε περάσει πριν από λίγο ώρα στον αγωνιστικό χώρο και πάλι από τον Τζαντομέτικο Μέστο η παλιά. Και πάλι ο Μπέρκ συμμετείχε στη φάση που πέρασε την παλιά. Θέλω να πω. Μπορεί να έχασε 3-4-4, αλλά συμμετείχε και στα δύο πρώτα. 2.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού, λεωφόρο Λιβαδιάς και ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στο ξεκίνημα. Γολιάστηκε με αυτοπεποίθηση. Σε αυτό που θέλω να σταθώ ιδιαίτερα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πλέον, επειδή ο Μπέρκ τα έκανε τα πάντα χωρίς να σκοράρει, έχει 11 μικρούς Μπέρκ. Δηλαδή δεν περιμένει από έναν παίχτη να βγάλει τα κάστρα με τη φωτιά, να βγάλει το κάρο, τη λάσπη, αν θέλετε. Αντίθετα, έχει πλέον παίχτες, προσωπικότητες, έχει παίχτες με ποιότητα που σου δίνουν την αίσθηση ότι είναι πεισματάρδες, ότι γυαλίζει το μάτι του και ότι θέλουν